Ευχαριστώ λοιπόν τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσοντας τη χάση μόν ως αγαθός και φιλάνθρωπο. Ακόμα μία χρονιά, πλήθος πιστών βρέθηκαν στη Χερσόνησο της Παναγίας και στον Ιερό Ναό της Θεοτόκου για να προσκυνήσουν. Αν και η θερμοκρασία ήταν αρκετά υψηλή, πολλοί ήταν αυτοί που βρέθηκαν στο σημείο για να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη, αλλά και να τις εκμεστηρευτούν τις δικές τους ευχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οργάνωση από το Τμήμα Τροχέας Ελληνικής Αστυνομίας του Τμήματος Καβάλας ήταν εξαιρετική και πολύτιμη βοήθειά τους για τη διεξαγωγή της κυκλοφορίας, αλλά και βοήθεια προς τους πολίτες για να μπορέσουν να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη με απόλυτη ασφάλεια. Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία να ξανανταμώσουμε έξω από τον Ιερό Ναό. Τι ζητάμε κάθε φορά από την Παναγία? Ειρήνη σε όλο τον κόσμο, υγεία, αυτά. Υγεία, δύναμη, οικογένεια ενωμένη. Χρόνια σας πολλά. Τι ζητάμε κάθε φορά που ανεβαίνουμε στην Παναγία? Αυτά είναι προσωπικά. Υγεία, σίγουρα. Σίγουρα. Θα μας πείτε και χρόνια πολλά γενικά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους και όλη η υγεία να έχουμε, κορίτσι μου. Όλοι. Σαν την υγεία δεν υπάρχει. Θα το ξέρετε αυτό. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τι χρόνο ανεβαίνουμε? Τι ζητάτε από την Παναγία κάθε φορά? Να είμαστε υγιεροί. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Και ιδίως στους νέους. Σύμπας ο χριστιανικός κόσμος. Προσφέρει τα μοίρα της καρδιάς της, την ευλάβεια, την αγάπη και την τιμή προς το άχραντο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, της μητέρας του Κυρίου και Θεού μας, αλλά και μητέρας ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Με αυτό το θάρρος, με αυτή την αγάπη και την ελπίδα και την προσμονή, ατενίζομαι το άφραντο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου και την χαιρετίζομαι, την προσκυνούμε ψάλλοντας οδές και ύμνους προς το άφραντο πρόσωπό τους, αφού και ο ιερός υμνογράφος, ο κάλαμος του ιερού υμνογράφου τις περισσότερες των φορών αποδεικνύεται αδύναμος να περιγράψει όπως τις πρέπει τα χαρίσματα, τις ευλογίες, όλα εκείνα με τα οποία ήταν πρικισμένοι από τον ίδιο τον Θεό και σωτήρα όλου του κόσμου τον μονογενή Υιόν της. Η εορτή λοιπόν, αγαπητοί μου, της κοιμήσεως και της εις ουρανούς μεταστάσεως της Παναγίας μας έφτασε, αξίζει όμως ιδιαίτερα σήμερα και αύριο την ημέρα της εορτής της να αναρωτηθούμε ποιο στοιχείο ήταν άραγε αυτό το οποίο την ανύψωσε την Παναγία μας πάνω από όλα τα δημιουργήματα ώστε να τιμάται από την Εκκλησία μας ως η τιμιωτέρα των ουρανών. Ναι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Ναι.